Έχουμε είδηση σοβαρή. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη στην τηλεόραση του Αντένα, να πούμε. Στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη για το μέλλον του κυρίου Λιάγκα. Πάμε να ακούσουμε την τηλεοπτική εξέλιξη βόμβα που έχουμε δει τη στιγμή και αφορά το γνωστό παρουσιαστή. Λοιπόν, σύμφωνα με νέες πληροφορίες και με ρεπορτάζ που έκανε η εκπομπή, φαίνεται πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει συζητήσει με τον Γιάννη Λάτσιο ώστε να αναλάβει ένα πρόγραμμα σαν ένα δελτίο ειδήσεων infotainment πριν το κανονικό δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δηλαδή δελτίο ειδήσεων, 7 με 8 καθημερινό. Όπως έχει γραφτεί, στο πλευρό του θα είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καλός του φίλος και συνάδελφος του Γιώργου Λιάγκα, έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια. Και αναμένεται να είναι ακόμη ένα πρόσωπο έκπληξη. Εγώ δηλαδή, προσωπικά μίλησα με τον Γιώργο Λιάγκα και έχουμε και την δική του απάντηση. Ναι, δεν επιβεβαίωσε αυτή τη φήμη. Απ' την άλλη κιόλας δεν είπε «Όχι, δεν θα κάνω κάτι τέτοιο». Λέει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον τηλεοπτικό σταθμό ώστε να δούνε τι θα γίνει σύντομα και πώς θα αξιοποιηθεί. Η συνάντηση πότε έγινε το Λάτσιο? Έγινε πριν μέσα στην εβδομάδα, πριν λίγες ημέρες. Εχθές έγινε. Εχθές, χθες συγκεκριμένα, ναι. Έγινε η συνάντηση. Τα είπαν οι δυο τους. Κουβεντιάσανε. Όλο το παρασκήνιο λέει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεται στο Γιώργο Λιάγκα. Η τελευταία ευκαιρία για να μπορέσει πλέον να σταθεί στο ύψος, όχι των περιστάσεων, των μετρήσεων τηλεθέασης. Το δελτίο ειδήσεων Χατζηνικολάου είναι προβληματικό. Χαμηλά νούμερα τηλεθέασης έχει. Τουλάχιστον 10 μονάδες κάτω από τον Αντώνη Σρόιτερ. Και βάλε. Ο Αντώνη Σρόιτερ πάει περίπατο. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι έχει τρελή άνοδο και τον πλησιάζει πολλές φορές και ο Ευαγγελάτος του Χατζηνικολάου. Ο Χατζηνικολάου έχει πέσει από το θρόνο του κυρίαρχου, του βασιλιά των δελτίων ειδήσεων. Έφυγε αυτό. Άρα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Εκεί λοιπόν εξετάζει το φως, μπας και ανέβει το LinkedIn, μήπως πάρει κανένα νούμερο παραπάνω ο Χατζηνικολάου. Το θέμα εδώ πέρα είναι, εάν οριστικοποιηθεί αυτή η τηλεοπτική εξέλιξη βόμβα που ακούγεται για τον Γιώργο Λιάγκα, και αν θα το δούμε κάθε βράδυ, 7 το απόγευμα μάλλον με 8, με τη δική του εκπομπή, η οποία τι εκπομπή θα είναι? Θα είναι σαν δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή ένα δελτίο ειδήσεων που θα έχει μέσα και κοινωνικά θέματα, αλλά και ψυχαγωγία. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο κόνσεπτ. Από ό,τι έχω καταλάβει, ίσως θυμίζει λίγο το δελτίο ειδήσεων που έκανε κάποια χρόνια πριν στο Star. Μάλιστα. Για να δούμε. Έτσι λοιπόν παραμένει στο δυναμικό του Αντένα. Εκείνη η είδηση, ότι ενώ ξέραμε μέχρι λίγο καιρό ότι τα σπάγανε, τον διώχνουνε, τελείωσε η εργασία, σηκώνεται και φεύγει και ο ίδιος και ίσως με ένα συνδικό διαζύγιο. Εδώ βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια να τον κρατήσουνε. Και να πούμε την αλήθεια, ο Γιώργος Λιάγκας, αν και έχει και πολλές αντιπάθειες και πολλές συμπάθειες, είναι ένα δυνατό χαρτί για ένα τηλεοπτικό σταθμό. Έχει ένα καλό όνομα. Δυνατό χαρτί, Φίλιππα, είσαι όταν πουλάς. Το ξέρεις πολύ καλά, είσαι χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Λαντούρη. Όταν πουλάς, αυτή τη στιγμή δεν πουλάει και θα πω το εξής. Και του έχουν δοθεί και πάρα πολλές ευκαιρίες του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, έτσι. Και το πρωινό τότε με τη Φέη Σκορδά, να το πω έτσι, που πήγαινε με, που και πάει ακόμα βέβαια τώρα μόνο με τη Φέη. Λοιπόν, και έρχομαι και λέω, το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, ότι η αλαζονία πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα. Να, γιατί γύρισε ο κύκλος και ξαφνικά από καβαλάρης και βασιλιάς τώρα είναι. Πάντως θυμόμαστε ότι ό,τι κόνσεπτ ανέλαβε ο Γιώργος Λιάγκας μόνος του, γιατί και το Late Night μπορεί να είχε μια ομάδα συναδέλφων και παρουσιαστών, αλλά ήταν μόνος του κυρίως. Ότι έχει αποτύχει. Ότι έχει αποτύχει 100%.